Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις συγχορδίες στο τρίχορδο μπουζούκι. Όσοι έχετε παρακολουθήσει το πρώτο μάθημα που αφορά τη θεωρία των συγχορδιών και με βάση αυτά που έχουμε πει, για να φτιάξουμε τη συγχορδία ρε μινόρε χρειαζόμαστε τρεις νότες, το ρε, το φα και το λα. Η συγχορδία ρε μινόρε είναι η πιο απλή συγχορδία στο μπουζούκι γιατί απαιτεί μόνο ένα δάχτυλο. Επομένως, με το τρίτο μας δάχτυλο πατάμε την τρίτη χορδή στο τρίτο τάστο που βρίσκεται η νότα φα. Είναι μία από τις νότες που μας κάνει. Η δεύτερη χορδή είναι λα, επομένως δεν χρειάζεται να πατήσουμε τίποτα. Και η πρώτη χορδή είναι ρε, άρα πάλι παίζουμε ελεύθερη. Ρε, λοιπόν, μινόρε. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν, για να πιάσουμε τη συγχορδία ρε μινόρε, είμαστε τρία τάστα από τον ζυγό, το μικρό καβαλάρι. Επομένως, για να κάνουμε μεταφορά αυτής της θέσης, τι μπορούμε να κάνουμε. Πατάμε με το τέταρτο μας δάχτυλο στο επόμενο τάστο, στο τέταρτο, και τη θέση του ζυγού, του μικρού καβαλάρι, παίρνει ο δείχτης μας. Δηλαδή κάνουμε ένα μπαρέ. Αυτή η θέση λοιπόν τώρα εδώ είναι μια θέση μινόρε. Όπου και να την πάμε στο μπουζούκι θα είναι θέση μινόρε. Το όνομά της θα το παίρνει από τη νότα που πατάμε στην πρώτη χορδή. Δηλαδή αν τη σύρω και πάω στο πέμπτο τάστο που βρίσκεται η νότα σολ, η συγχορδία μου θα είναι σολ μινόρε. Αν πάω στο έβδομο τάστο που βρίσκεται η νότα λα, η συγχορδία μου θα είναι λα μινόρε. Επίσης, την ίδια συγχορδία μπορώ να την πιάσω αν πάρω το τέταρτο μου δάχτυλο και το πάω στην πρώτη χορδή. Πάλι θα έχω ένα λα μινόρε, γιατί και στην τρίτη χορδή που πατάω αλλά και στην πρώτη είναι η νότα ντο. Επομένως τη μινόρε μπορώ να την πιάσω έτσι πατώντας την τρίτη, αλλά μπορώ να την πιάσω και έτσι πατώντας στην πρώτη. Πάμε τώρα να δούμε τη συγχορδία ρε ματζόρε. Σε αυτή την περίπτωση, αν θυμάστε, θέλουμε ρε φα δίεση, τρίτης μεγάλο και λα. Επομένως πατάμε το φα δίεση αντί το φα το φυσικό και τις υπόλοιπες χορδές ανοιχτές. Ρε ματζόρε. Για να κάνω τώρα μεταφορά αυτής της θέσης, βάζω το τέταρτο μου δάχτυλο στο πέμπτο τάστο και το πρώτο μου κάνει μπαρέ στο πρώτο τάστο. Πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Είναι δύσκολο να πιάσετε μία συγχορδία ματζόρε στα πρώτα τάστα του μπουζουκιού που είναι και αρκετά μεγάλα. Αν βεβαίως μεταφέρουμε το χέρι μας σε άλλες θέσεις είναι πιο προσιτό. Και σε αυτή την περίπτωση η συγχορδία μας θα ονοματίζεται από τη νότα που πατάει το δάχτυλό μου στην πρώτη χορδή. Επομένως εδώ έχω ένα σολ ματζόρε. Εδώ έχω ένα λα ματζόρε. Αλλά κατά τον ίδιο τρόπο, αν φέρω και το δάχτυλό μου στην πρώτη χορδή όπως έκανα προηγουμένως στις μινόρε, πάλι θα έχω μια συγχορδία ματζόρε. Ας δούμε όμως και τα πράγματα λίγο πιο πρακτικά. Κάνω μπαρέ στο πέμπτο τάστο. Εάν το δάχτυλό μου το βάλω 1, 2, 3, 4 τάστα πιο κάτω, η συγχορδία θα είναι πάντα μινόρε. Εάν το ανοίξω ένα δάχτυλο πιο κάτω, η συγχορδία γίνεται ματζόρε. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν πατήσω στην πρώτη χορδή, είναι μινόρε, αν το σπρώξω ένα πιο κάτω, γίνεται ματζόρε. Για αυτή τη θέση τώρα θα σας προτείνω ένα πιο πρακτικό πιάσιμο, γιατί σίγουρα αυτό το άνοιγμα των δαχτύλων δεν είναι και τόσο εύκολο. Αν λοιπόν πιάσουμε τη συγχορδία μας με σκέτο μπαρέ, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και για μινόρε και για ματζόρε, γιατί λείπει από τη μέση η τρίτη νότα που χαρακτηρίζει τη συγχορδία μας, δηλαδή αν είναι μινόρε ή ματζόρε. Στην περίπτωση του σολ τώρα που πατάω εδώ, λείπει η τρίτη μας νότα, το σι ύφεση που είναι μινόρε ή το σι που το κάνει ματζόρε. Αν για παράδειγμα οι Scorpions παίζαν μπουζούκι, θα παίζαν κάπως έτσι. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο πιάσιμο συγχορδίας μινόρε. Βάζουμε το πρώτο μας δάχτυλο
στο πρώτο τάστο της πρώτης χορδής, το δεύτερο δάχτυλο στο τρίτο τάστο της δεύτερης χορδής και το τέταρτο δάχτυλο στο πέμπτο τάστο της τρίτης χορδής. Η συχορδία τώρα είναι η ντο μινόρε. Έχουμε μη ύφεση, ντο και σολ. Ντο, μη ύφεση, σολ. Είναι οι νότες που θέλουμε για να φτιάξουμε την ντο μινόρε. Επομένως, εδώ η θεμέλιος νότα βρίσκεται στη δεύτερη χορδή, όπου πατάμε τον ντο. Άρα, όπου σύρουμε το χέρι μας με αυτό το πιάσιμο, έχουμε μία συχορδία μινόρε. Αν πάμε λοιπόν εδώ, έχουμε τη συχορδία ρε μινόρε. Αν πάμε δύο τάστα πιο κάτω, έχουμε τη συχορδία μη μινόρε και ούτω καθεξής. Κατά τον ίδιο τρόπο, με αντικατοπτρισμό όπως λέμε, αν γυρίσουμε τα δάχτυλά μας ανάποδα, τα είχαμε έτσι, πέμπτο, έβδομο και ένατο. Αν τώρα βάλω το πρώτο μου πέμπτο από πάνω και το τέταρτο ένατο από κάτω, πάλι η συχορδία μας είναι μινόρε. Τώρα πάμε στο πιάσιμο της ντο μαντζόρε. Θέλουμε ντο, μη και σολ. Πατάω λοιπόν ντο στη δεύτερη χορδή, στο τρίτο τάστο, το μη στο δεύτερο τάστο της πρώτης και το σολ στο πέμπτο τάστο της τρίτης. Τώρα έχουμε ένα ντο μαντζόρε. Πάλι η θεμέλιος νότα βρίσκεται στη δεύτερη χορδή. Αν πάμε τη συχορδία μας εδώ, έχουμε ένα ρε μαντζόρε. Αν την πάμε στο 7, έχουμε ένα μη μαντζόρε. Αν την πάμε στο 8, έχουμε ένα φα μαντζόρε. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν γυρίσουμε τα δάχτυλα ανάποδα, πάλι θα έχουμε συχορδία μαντζόρε. Σαν αρχή λοιπόν, ξεκινήστε με αυτές τις συχορδίες και σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα μιλήσουμε εκτενέστερα και για άλλα πιασήματα επάνω στο τρίχορδο μπουζούκι. Αν σας φανήκαν χρήσιμα όλα αυτά, θα χαρώ να σας έχω συνδρομητές στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ.